παλιά του Κατσουράνη στην πλάτη της άμυνας για τον Χριστοδουλόπουλο. Πολύ ωραία γκολ από τον Μήτρογλου στο 72. Μία του τη χάρισε, δύο του τη χάρισε, τρεις του τη χάρισε. Εδώ ο Γέλε μαζεύει την μπάλα από τα δίχτυα και η ελληνική ομάδα ξαναβρίσκεται αγκαλιά με τη Βοσνία στην κορυφή του ομίλου. Στο 72. Σαμαράς κάθετα, εδώ είναι το γκολ, ναι, 1-0, η ελληνική ομάδα με το Σαλπιγκίδη, στο 58, η μπάλα πήγε αργά, βασανιστικά θα έλεγε κανείς, στη γωνία του Κολίνκο. Πήρε πάνω του, δοκάρι, πλάτη του Γέλε, 2-0 στο 81. Σαμαράς, υπέροχο, 1-2. Πέρασμα της μπάλας, η σέντρα χαμηλά, περνάει από όλους και έρχεται ο Δημήτρης Αλπιγκίδης για το 1-0 στο 7. Πορεία της μπάλας, Αλπιγκίδης, τίποτα. Μήτρογλου, 1-0! Yes! 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 Το 14 και ο Τσάλλος. Με τη μία το γύρισμα το Βασίλη, το 20, η επανόρθωση από τον Βασίλη το Ρωσίδη, μία ασίστ, σαν και εκείνη που είχε δώσει στον Μήτρογλου στο Λίχτενστάιν. Τώρα μπαίνει με την μπάλα μέσα δίχτυα ο Δημήτρης Σαλπιγκίδης.
ψάχνει τον Μήτρογλου που είναι σε κανονική θέση. Κώστας Μήτρογλου, 0-1! Yes! 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 Στο 23! Ας πάρει και κίτρινη κάρτα και πράσινη και πορτοκαλί που κουβαλάει το Σινεάκι. Τον βρήκε ο Καρακούνης με μια εκπληκτικού συγχρονισμού πάσα. Έσπασε τη γραμμή του offside ο Ρουμάνων. Και τώρα ο Μανιάτης του γυαλίζει το παπούτσι. Ξανάει πάσα του Καρακούνη. Έχει αποκοιμηθεί ο δεξιός μπακ ο Άλεξ Ματζέλ. Και γονατίζει με απόγνωση, τραβάει τα μαλλιά του. Προτού βάλει τον κόλο Μήτρογλου. Είναι καταπληκτικό. Πιστεύουν και οι ίδιοι ότι δεν το γλιτώνουν. Από τη στιγμή που έφτασε από τον Καρακούνη η μπάλα στο Μήτρογλου, όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Το 8ο γκολ του Κώστα Μήτρογλου σε 28 συμμετοχές.